ακολουθεί ακατάλληλο περιεχόμενο. Μην το ακούσετε εάν σας προσβάλλει η τολμηρή φρασιολογία ή αν υπάρχουν δίπλα σας παιδιά. Μου λέει: μπορείς να το σηκώσεις και να μου τη δώσεις. Πρώτη φορά τη γλιτώνω. Δεύτερη φορά τη γλιτώνω. Αλλά χτύπαγε επίμονα και την τρίτη φορά το σηκώνει. Ακούει αντρική φωνή και το κλείνει. Μου λέει: δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Τώρα όλα βγάζουν νόημα. Πάρε τα πράγματά σου, φύγε και δώσε χαιρετίσματα στο φίλο που σε παίρνει 4 ώρα το πρωί. Αυτό είναι το Sex Podcast. Ένα podcast που παίρνει σοβαρά το σεξ και τις ανθρώπινες σχέσεις. Είμαι η Άντρη. Στο σημερινό επεισόδιο ακούμε την ιστορία της Αριάδνης. Ήταν το καλοκαίρι που μόλις είχα περάσει στη νομική. Ένα βράδυ μιας καθημερινής, πολύ αργά, γύρω στις 3, βγήκαμε μια φίλη μου προσπαθώντας να βρούμε κάτι ανοιχτό για ένα ποτό. Καταλήξαμε σε ένα μαγαζί στον Γκάζι, τελείως άδειο, είχε 3 παρέες και εμείς. Εκεί γνώρισα το Χάρη, ήταν ο μπάρμαν. Τον είδαμε, σκουντιχτήκαμε λίγο με τη φίλη μου, τι ωραίος αυτός κτλ. Εγώ τότε δεν είχα κάνει ακόμα σεξ, οπότε όποιον έβλεπα, τον έβλεπα απλά για επιβεβαίωση. Δηλαδή, μ' άρεσε, με κοίταξε, θα βγούμε και για κανένα ποτό και τέρμα. Αυτός λοιπόν ήρθε, στήθηκε στην άκρη του μπαρ, άναψε ένα τσιγάρο και άρχισε να με κοιτάει πολύ έντονα. Τίποτα άλλο. Νομίζω μας έρβηρε και τα ποτά μας και τέλος, δεν ανταλλάξαμε κουβέντα. Την επόμενη μέρα πάω στο γυμναστήριο κοντά στο σπίτι μου και τον βλέπω εκεί, φάτσα κάρτα. Σκέφτομαι, μα αυτός είναι αυτός ο τύπος που είδα χθες. Πάλι δεν ανταλλάξαμε κουβέντα, κοιταζόμασταν μόνο. Μετά από 2-3 μέρες μου έρχεται ένα μήνυμα: γεια, είμαι αυτός που με έχεις δει τις τελευταίες 2 μέρες, με λένε Χάρη. Είχε βρει το κινητό μου από ένα κοινό γνωστό. Από εκεί και πέρα αρχίζει για εβδομάδες να μου ζητάει επίμονα να βγούμε. Εγώ όμως δεν ένιωθα ακόμη έτοιμη να κάνω σεξ, ίσως επειδή στο σπίτι μου έλεγαν ότι δεν πρέπει να βιαστώ, πρέπει να περιμένω τον κατάλληλο. Δεν ήθελα λοιπόν να βγαίνω ραντεβού εφόσον δεν υπήρχε προοπτική. Εν πάση περιπτώσει του λέω: θα βγούμε, επειδή είσαι αθλητικός τύπος, θα ξεκινήσουμε να τρέχουμε. Και επί 6 μήνες, με το Χάρη, κάθε απόγευμα πηγαίναμε για 5, για 10 χιλιόμετρα, σαν τους τρελούς. Τίποτα ερωτικό. Είχε μάθει τα πάντα για μένα. Ήξερε ότι βγαίνω με αγόρια, αλλά δεν του είχα πει ποτέ ότι δεν έχω κάνει σεξ. Μερικές φορές με ρώταγε και μου έλεγε να βγούμε, χαριτολογώντας βέβαια, επειδή έβλεπε να πάω απέναντί του. Αλλά επέμενε. Και τότε άρχισα να του λέω: ναι, θα βγούμε. Κλείναμε ραντεβού, αλλά εγώ δεν εμφανιζόμουν ποτέ. Στο παραπέντε, όλο κάτι μου τύχαινε. Του έστελνα μήνυμα ότι ξέρεις κάτι, δεν αισθάνομαι καλά ή κάτι τέτοιο, και αυτό έγινε άπειρες φορές, επί μήνες. Επέμενε. Μου ξαναζητούσε να βγούμε, έρχονταν κάτω από το σπίτι μου, εγώ τίποτα. Μετά από ένα σημείο, είχα βαρεθεί κιόλας αυτό το κυνηγητό και μου περνούσε λιγάκι αδιάφορος. Μου έλεγαν οι φίλες μου: σε με τα καλά σου, ένα ραντεβού είναι, γιατί δεν πας. Και εγώ απαντούσα ότι απλώς δεν βρίσκω κάτι το ενδιαφέρον. Και κάπως έτσι πέρασε ο καιρός. Κάποια στιγμή έχουμε πάει για τρέξιμο και γυρνάει και μου λέει πολύ σοβαρός: εγώ σήμερα το βράδυ έχω ραντεβού με μία Στέλλα και θέλω την άποψή σου. Αυτή λέει είναι ερωτευμένη μαζί μου χρόνια και τελικά νομίζω ότι πρέπει να της δώσω μια ευκαιρία. Κοκαλώνω. Μου κακοφάνηκε πάρα πολύ. Αλλά του απαντάω τυπικά να πας και να περάσεις καλά. Γυρνάω στο σπίτι, κάθομαι κάτω και αρχίζω και σκέφτομαι τι σκατά θα κάνω. Είχε πάει μεσάνυχτα εντωμεταξύ και τελικά του στέλνω ένα μήνυμα: έρχομαι προς το σπίτι σου, θέλω να σου μιλήσω. Δεν μου απαντάει τίποτα. Τίποτα. Είχα σκυλιάσει. Έπαιρνα την κολλητή μου σε κατάσταση ιστερίας. Ήμουν σε απόγνωση. Μέχρι που με παίρνει τηλέφωνο ο Χάρης και μου λέει: βγες τώρα έξω από το σπίτι σου, κατέβα κάτω. Και φιλιόμαστε. Την επόμενη μέρα κάναμε σεξ για πρώτη φορά στο πατρικό του, δίπλα η μάνα του, με σωτυχία. Δεν του είπα τίποτα, παρίστανα ότι έχω ξανακάνει σεξ. Αυτός ήταν 8 χρόνια μεγαλύτερος και εγώ το έπαιζα super cool. Δεν είχα αίμα, ούτε πονούσα ιδιαίτερα γιατί έκανα και αθλητισμό. Ούτε βέβαια το ευχαριστήθηκα. Από εκείνο το βράδυ ξεκινάει μια σχέση 3 χρόνων, στην οποία δεν υπήρχε ούτε ένα βράδυ που να κοιμηθήκαμε χωριστά. Του είπες ποτέ ότι σεξ έκανες για πρώτη φορά μαζί του? Του το είπα το δεύτερο βράδυ, με πήρε αγκαλιά και μου είπε: μα γιατί δεν μου το είπες, θα το αντιμετωπίζαμε τελείως διαφορετικά και θα ήταν κάτι που θα σου έμενε.
Αρχίσαμε να κάνουμε συνέχεια σεξ. Εγώ όμως δεν είχα μέτρο σύγκρισης, οπότε στην αρχή το θεοποιούσα. Ούτε καν τελείωνα. Αυτός τελείωνε και σκεφτόμουν. Αυτό είναι. Δεν ήξερα κάτι άλλο. Και ήμουν μόνο 19, δεν μπορούσα να το συζητήσω. Βασικά ψιλοντρεπόμουν, γιατί αυτός είχε πολλή εμπειρία, δούλευε μπαρ χρόνια, ήταν κούκλος, είχε γυναίκες. Κάναμε κάθε μέρα σεξ και εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Ήταν σαν να κάνω μια αγκαρία. Σιγά σιγά όμως άρχισα να του ζητάω πράγματα και λύθηκα. Και έτσι άρχισα να τελειώνω. Αυτός βέβαια κατάλαβε τη διαφορά, επειδή, όπως σου είπα, είχε μεγάλη εμπειρία. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου ήταν σαν από ταινία. Αυτός, επειδή ήταν φωτογράφος, έκανε συνέχεια ταξίδια. Και εγώ ήμουν αποφασισμένη να τον ακολουθήσω παντού. Για σχεδόν 2 χρόνια ήμασταν κάθε μήνα σε άλλη πόλη. Κάναμε σεξ παντού, σε τουαλέτες, σε αεροδρόμια. Πηγαίναμε road trip, επειδή και δύο είχαμε τρέλα με τη φύση. Και απλά σταματάγαμε το αυτοκίνητο στη μέση του πουθενά, κάναμε σεξ, μπορεί και να κοιμόμασταν και μέσα στο αυτοκίνητο. Και ήταν όλα τέλεια. Και ξαφνικά, εκεί στα 2 χρόνια περίπου, άρχισε να υπάρχει μια συντροφικότητα, που για τη δική μου ηλικία ήταν αλόκοτη. Το σεξ γινόταν όλο και πιο σπάνιο. Ο Χάρης αναζητούσε μια πνευματική επικοινωνία. Σου θυμίζω ότι ήταν 8-9 χρόνια μεγαλύτερος και εφόσον είχε ζήσει τα πάντα, ναρκωτικά, one night stand, παρτούζες, τα πάντα, ήταν πιο γεμάτος και έψαχνε μια γυναίκα να πορευτεί στη ζωή του. Ήταν, θεωρώ, πιο όριμος από τα άλλα αγόρια της ηλικίας του. Πηγαίναμε λοιπόν διακοπές στα πιο απομονωμένα νησιά για εβδομάδες ολόκληρες και δεν κάναμε σεξ. Μου έλεγε ότι πρέπει να αρκεστούμε στην αγκαλιά για να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Εγώ τότε όλα αυτά τα έβλεπα λίγο περίεργα, δεν τα κατανοούσα. Του έλεγα, ξέρεις κάτι, θέλω κι εγώ να το ζήσω το σεξ το έπακρο. Στην αρχή το προσπαθούσε, αλλά όσο περνούσε ο καιρός, το κάναμε όλο και πιο σπάνια. Σου πέρασαν άλλες σκέψεις από το μυαλό, ότι μπορεί να είχε κάποια άλλη? Όχι. Διαχειριζόμουν άλλωστε τα επαγγελματικά του, είχα κωδικούς για το mail του, για τα πάντα. Έβλεπα ότι του έστελναν γυναίκες μηνύματα και δεν μου τα έκρυβε. Το αντίθετο, μου έλεγε πάρε και τους κωδικούς του Facebook και κάνω ό,τι θέλεις. Οπότε του είχα 100% εμπιστοσύνη. Απλά μου εξηγούσε ότι εγώ σε αυτή τη φάση της ζωής μου θέλω μια αγκαλιά και μια γυναίκα να κάνω πλάνα. Άρχισα και εγώ να το χωνεύω. Άκουγα και από τις φίλες μου ότι στον πρώτο χρόνο ή στα 2 πάντα κάνει μια κοιλιά. Οπότε έλεγα είναι σωστό. Φεύγει λοιπόν κάποια στιγμή, πάει στο εξωτερικό για ένα τριήμερο. Και όταν γυρνάει, μου αφήνει στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου μου μια καρποστάλ με μια εκκλησία και μου γράφει «Εκεί θα σε παντρευτώ». Τότε εγώ ήμουν 21, άρχισε να μου ζητάει να πάμε στο γυναικολόγο για να μπούμε σε μια διαδικασία να κάνουμε παιδί. Βγαίναμε στη Γλυφάδα για ποτό και καταλήγαμε να κοιτάμε καρότσια και βρεφικά ρούχα. Αυτό με έφτιαχνε τότε, γιατί έλεγα «Wow, έχω βρει τον ιδανικό σύντροφο, θα φτιάξω τη ζωή μου πάρα πολύ μικρή». Κάποια στιγμή μου λέει «Υπάρχει μια ευκαιρία για μια καλή δουλειά στο Λονδίνο. Θα φύγω μόνιμα και θέλω να έρθεις μαζί μου». Παρατάω τη νομική και φεύγω. Ξεκινάω όλη μου τη ζωή από το μηδέν. Πιάνω δουλειά σε ένα τατουατζίδικο για να βγάζω ένα μεροκάματο. Έχω αφήσει τον αθλητισμό, τους φίλους μου εννοείται. Δεν τους έβλεπα αφού δεν ήμουν στην Αθήνα. Μένουμε με το Χάρη λοιπόν για πρώτη φορά εντελώς μόνοι μας. Και εκεί αρχίζω να συνειδητοποιώ ότι έχει εξαφανιστεί τελείως το ερωτικό κομμάτι. Βγαίνουμε για φαγητό, από το του την έπεφτα μέσα στο μαγαζί. Ήθελα να πάμε στην τουαλέτα ή να κάνουμε πράγματα που εγώ τότε τα έβλεπα σε ταινίες και ήθελα να τα κάνω, αλλά αυτός δεν ανταποκρινόταν. Ήταν μια φάση τελείως ξενέρωτη. Κάναμε σεξ κάθε φορά στην ίδια στάση, τελειώναμε κάθε φορά στην ίδια στάση, τα υπόλοιπα βράδια κοιμόμασταν αγκαλιά. Και μου μίλαγε για γάμους, παιδιά και το μέλλον μας, και μου έλεγε ότι αυτός πλέον δεν είχε ανάγκη να κάνουμε τόσο συχνά σεξ. Και εκεί αρχίζω να τρώω κάτι φρίκες, ότι δεν με γουστάρει, ότι υπάρχει άλλη ή ότι πιθανόν του αρέσουν οι άντρες. Αρχίζω και ψάχνω τα πάντα. Ξαφνικά βρίσκω ένα mail από έναν άντρα ηθοποιό. Θα σε περιμένω στην τάδε πλατεία, ελπίζω να μην αργήσεις. Του το είχε στείλει ενώ ήταν σε ταξίδι σε άλλη πόλη. Δεν αντιδράω. Φοβήθηκα μην αλλάξει τους κωδικούς. Δεν υπήρξε συνομιλία στα mail. Εκτός από την επόμενη μέρα που του έστειλε ο ηθοποιός, χάρηκα πολύ που σε είδα, ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν ξέρω
αν ήταν επαγγελματικό, δεν ξέρω αν ήταν το οτιδήποτε. Οι φίλες μου έλεγαν ότι δεν συνέβαινε κάτι, ότι απλά έχω κουραστεί, ότι θέλουμε διαφορετικά πράγματα και ότι πρέπει να επιστρέψω στην Αθήνα. Γυρνάει από το ταξίδι και αρχίζω να νιώθω ότι βλέπει κόμενες, κόμενους, τα πάντα. Αρχίζω τα βράδια να του την πέφτω επιθετικά, κάναμε σεξ, αλλά κάθε βράδυ το ίδιο πράγμα, επί 6 μήνες. Ήταν σαν να έκανε σεξ απλά για να τελειώσει, δεν υπήρχε κάτι παραπάνω. Και συνέχεια μου έλεγε «Σ' αγαπάω και θέλω να είμαι μαζί σου σε μια αγκαλιά». Μια μέρα μαζεύω τα πράγματά μου και πολύ ήρεμα του λέω ότι πρέπει να τελειώσω τη νομική και ότι θα γυρίσω στην Ελλάδα. Δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου να του πω «χωρίζουμε». Παρόλο που ακόμα και η μητέρα μου σε αυτή τη φάση μου έλεγε ότι δεν είναι φυσιολογικό αυτό που ζούσα και ότι είναι ξεκάθαρο πια ότι θέλουμε διαφορετικά πράγματα. Γυρνάω λοιπόν και η σχέση συνεχίζεται εξ αποστάσεως, αλλά έχω αποφασίσει ότι θα τον κερατώσω. Δεν είχα κάποιον άλλον. Απλά είπα «θα κάνω κάτι για να συνειδητοποιήσω ότι εν τέλει δεν ζω τίποτα με το Χάρη και ότι πρέπει να αποκτήσω εμπειρίες». Στέλνω λοιπόν μήνυμα σε ένα παιδί που έβγαινα στα 16 μου, αποθυμένο από το σχολείο. «Θες να πάμε στην ΕΜΑ?» Ήξερα ότι θα μου πει ναι. Πάμε λοιπόν την πρώτη φορά, δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά μετά από 2-3 φορές φασωνόμαστε μέσα στο αυτοκίνητο. Εγώ δεν ένιωθα ότι κάνω κάτι λάθος. Ήξερα ότι ο άλλος είναι στο εξωτερικό, οπότε ήμουν ασφαλής. Κάνουμε σεξ, αισθάνθηκα περίεργα, αλλά ένιωσα και έντονα συναισθήματα που είχα καιρό να τα νιώσω. Δηλαδή, τελείωσα από την πρώτη φορά και μόλις χωριστήκαμε, ήθελα να τον ξαναδώ. Μετά από αυτό, βέβαια, στο πρώτο μήνυμα που ανταλλάξαμε, το Χάρη έτρεμα. Μην τυχόν και είναι τόσο μικρός ο κόσμος που έχει μάθει κάτι. Όταν είδα ότι μου απαντάει κανονικά, λέω: «Αυτό ήτανε. Όλα καλά». Τελικά δεν τράβηξε με αυτόν, από δική μου επιλογή. Γιατί το επόμενο πρωί ξύπνησα και αισθανόμουν λίγο αμήχανα με την όλη κατάσταση. Δεν σκέφτηκα σε καμία περίπτωση όμως να χωρίσω με το Χάρη. Ίσα-ίσα που μετά από αυτό ανυπομονούσα να τον δω. Γυρνάει κάποια στιγμή από το Λονδίνο. Χάρηκα πολύ, δεν με ένοιαζε που δεν έκανα σεξ μαζί του, αφού πλέον δεν μου έλειπε αυτό το κομμάτι, το είχα βρει σε άλλον. Και κάπως έτσι συνεχίστηκε η σχέση μας. Όποτε έλειπε, πήγαινα με άλλους, χωρίς να νιώθω ότι κάνω κάτι λάθος. Ένιωθα ότι αυτός με τη συμπεριφορά του με είχε οθήσει σε αυτό. Δεν αναρωτιόμουν πια αν βλέπει άλλες ή άλλους. Ένιωθα όμως τρομερή αγάπη και τρομερή εξάρτηση. Είχα την ανάγκη να μιλάω 3 φορές τη μέρα μαζί του. Να μοιράζομαι τα οικογενειακά μου, να μοιράζομαι ακόμα και τα προβλήματα των γονιών μου. Αν πέρναγαν οι ώρες και δεν χτύπαγε το τηλέφωνο, έβαζα τα κλάματα γιατί ανησυχούσα ότι μπορεί να έχει πάθει κάτι. Όταν πετούσα από τη μία χώρα στην άλλη και αργούσε να με πάρει, έμπαινα στις αφήξεις να δω πώς είχε γίνει κάποιο ατύχημα. Απίστευτα συναισθήματα. Ένα μεσημέρι ήμουνα στα Starbucks, διάβαζα για το τελευταίο μου μάθημα στη νομική και έρχεται ένα παιδί με ξυρισμένο κεφάλι και με κερνάει ένα ποτήρι νερό. Και μου λέει, μπορώ να καθίσω? Ήταν ο Νίκος, φοιτητής του Πολυτεχνείου, ήταν 3 χρόνια μικρότερός μου. Είχε έρθει με το ποδήλατό του και εγώ εκείνη την εποχή έψαχνα να αγοράσω ποδήλατο. Του λέω, θα με βοηθήσεις? Ναι, μου λέει. Και ξεκινάει μια περίοδος που πηγαίνουμε κάθε μέρα σε όλα τα ποδηλατάδικα για να βρούμε ποδήλατο. Εγώ εντωμεταξύ του είπα ότι είμαι σε σχέση, αλλά ότι είμαι πολύ μπερδεμένη και ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται. Μου λέει λοιπόν μια μέρα μετά τα ποδήλατα, έλα στο Πολυτεχνείο στη βιβλιοθήκη να διαβάσει για το μάθημά σου, να διαβάσω κι εγώ. Πάμε στο Πολυτεχνείο και αρχίζω και νιώθω ότι ζω μια κανονική ζωή ενός 22χρονου κοριτσιού, γιατί μέχρι τότε με το Χάρη έκανα μια ζωή παντρεμένης. Ερχόταν το βράδυ, με έπαιρνε, πηγαίναμε στην παραλία, πίναμε καμιά μπύρα, μιλάγαμε, περπατάγαμε όλη την Αθήνα, καθόμασταν κάτω από την Ακρόπολη. Εγώ αυτά δεν τα είχα ζήσει ποτέ μου. Όταν με φίλησε, έπαθα ένα σοκ και του λέω ότι εγώ δεν ξέρω αν θα χωρίσω, αλλά σε γουστάρω. Εν πάση περιπτώσει, σκέφτηκα ότι δεν υπήρχε λόγος να το καθυστερώ αφού είχα κάνει πριν κάτι με άλλους και πολύ σύντομα κάναμε σεξ. Ήταν ό,τι πιο ωραίο είχα βιώσει ποτέ στη ζωή μου μέχρι τότε. Τελειώναμε μαζί, έμενε στο σπίτι μου τα βράδια, πηγαίναμε για βουτιά μετά το σεξ. Θεωρούσα ότι πιο ωραίο άντρα δεν έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Όποτε τον έβλεπα είχα ταχυκαρδία. Και εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ότι εν τέλει
όλο το ερωτικό κομμάτι με το Χάρη ήταν ένα τίποτα και ότι ήρθε ο πιτσιρικάς από το πουθενά και μου έδειξε τι πάει να πει σεξ, τι πάει να πει ερωτική ζωή, τι πάει να πει πάθος. Κάναμε σεξ χωρίς προφυλακτικό, ενώ με το Χάρη 2,5 χρόνια μαζί δεν κάναμε ποτέ ελεύθερο σεξ. Άρχισα δηλαδή να ζω το πάθος σε μια ακραία μορφή. Μέχρι που μια μέρα μου λέει θέλω να χωρίσεις. Εγώ βέβαια ούτε να το σκεφτώ δεν μπορούσα. Φαντάσου ότι γύρναγε ο Χάρης στην Αθήνα και μέχρι να έρθει η ώρα να πάω στο αεροδρόμιο να τον πάρω, κοιμόμουν με τον Νίκο. Και εκεί άρχισα να λέω ψέματα και στους δύο. Ο Χάρης πίστευε ότι είμαι μόνο δικιά του και στον Νίκο έλεγα ψέματα ότι χωρίζω. Είχαν περάσει 6 μήνες. Με τον Νίκο κάναμε τα πάντα μαζί. Πηγαίναμε για ψώνια, πηγαίναμε στις σχολές, διαβάζαμε μαζί. Στην εξεταστική ο ένας περίμενε τον άλλον απ' έξω. Πηγαίναμε για μπάνιο και ένιωθα τέτοιο πάθος και όχι αυτή τη μιζέρια που εν τέλει συνειδητοποίησα ότι ζούσα στη σχέση μου με το Χάρη. Παρ' όλα αυτά τον αγαπούσα το Χάρη και φοβόμουν να χάσω αυτό το συναίσθημα. Όσο περνούσε ο καιρός όμως, δεν ήμουν καθόλου καλά ψυχολογικά. Από τη μία μου έλειπε ο Χάρης και από την άλλη δεν ήθελα να τον βλέπω. Άσε που δεν του την έπεφτα πια. Όλο του έλεγα πως δεν έχω όρεξη. Στην προσπάθειά μου να καλύψω τα ψέματά μου είχα γίνει και επιθετική. Και αυτός άρχισε να υποψιάζεται τι συμβαίνει. Είχε χειμωνιάσει και κάποια στιγμή αποφασίζω να πάω μόνη μου σε ένα μεγάλο ταξίδι για σκι. Με σκοπό μόλις γυρίσω να του πω ότι θέλω να χωρίσουμε. Βγάζω λοιπόν εισιτήρια και δεν λέω τίποτα στο Χάρη. Και στον Νίκο λέω ότι πάω εκεί μόνη μου να πάρω αποφάσεις και όταν γυρίσω θα μπορέσουμε να είμαστε πια μαζί. Για να το δέσω, κλείνω και ένα τριήμερο που θα πηγαίναμε οι δυο μας αμέσως μόλις γύριζα από το ταξίδι μου. Έλα όμως μόλις το μαθαίνει ο Χάρης ότι πάω για σκι, αποφασίζει να έρθει μαζί μου. Μου λέει: δεν θα πας μόνη σου, θα έρθω κι εγώ. Είναι η μόνη λύση για να τα ξαναβρούμε. Σ' αγαπάω και έχω πλάνα για μας. Θέλω να πάμε εκεί και να προσπαθήσουμε να ξαναφτιάξουμε τη σχέση μας. Ο πατέρας μου που μας άκουσε μια μέρα που το συζητούσαμε γυρνάει και του λέει: εσείς πάτε για καφέ και πλακώνεστε και θέλετε να πάτε τόσα χιλιόμετρα μακριά και να είστε δυο σας? Ο Χάρης το απαντάει: κύριε Γιώργο, θα το κάνω, θα τη σώσω τη σχέση. Σας έχω πει ότι εγώ την κόρη σας θα την παντρευτώ. Τέλος πάντων, έρχεται μαζί μου. Στον Νίκο δεν είπα ποτέ την αλήθεια, του είπα ότι φεύγω μόνη μου. Άρχισα όμως να νιώθω ότι η κατάσταση γίνεται λίγο ανεξέλεγκτη. Αναρωτιόμουν πώς θα τα κατάφερα να είμαι όλη μέρα με το Χάρη και στο κινητό να με παίρνει ο Νίκος. Δεν ήξερα πώς θα το αντιμετωπίσω όλο αυτό. Το τελευταίο βράδυ πριν το ταξίδι κοιμάμαι με τον Νίκο και μου φέρνει δώρο ένα βιβλίο και μια κάρτα που μου έλεγε ότι ανυπομονεί να γυρίσω ελεύθερη και να πάμε διακοπές μαζί. Εκεί ένιωσα για πρώτη φορά ντροπή. Όχι απέναντι στο Χάρη, στο σύντροφό μου, αλλά απέναντι στον Νίκο, που δεν του είχα πει την αλήθεια ότι δηλαδή δεν πάω μόνη μου για σκι. Ένα βράδυ, στις 4 τα ξημερώματα, αρχίζει να χτυπάει ασταμάτητα το κινητό μου. Εγώ δεν είχα αποθηκευμένο τον αριθμό, οπότε το βλέπει ο Χάρης και με ρωτάει ποιος είναι. Λέω: είναι μια φίλη μου που δεν είναι καθόλου καλά, είναι μεθυσμένη. Μου λέει: μπορείς να το σηκώσεις και να μου τη δώσεις? Πρώτη φορά τη γλιτώνω. Δεύτερη φορά τη γλιτώνω. Αλλά χτύπαγε επίμονα και την τρίτη φορά το σηκώνει. Ακούει αντρική φωνή και το κλείνει. Μου λέει: δεν θέλω να ακούσω τίποτα. Τώρα όλα βγάζουν νόημα. Πάρε τα πράγματά σου, φύγε και δώσε χαιρετίσματα στο φίλο που σε παίρνει 4 η ώρα το πρωί. Μου κόπηκαν τα πόδια. Δεν ήξερα τι να κάνω, πού να πάω και για πρώτη φορά συνειδητοποίησα ότι χάνω το Χάρη. Μου λέει: επειδή έχω μια υποχρέωση στον πατέρα σου να σε προστατεύσω σε αυτό το ταξίδι, θα έχουμε μια τυπική επικοινωνία κάθε μέρα μέχρι να γυρίσουμε. Αλλά δεν θέλω να σε ξαναδώ μπροστά μου. Φεύγω και αρχίζω και κλαίω. Είμαι σε μια ξένη χώρα, συνειδητοποιώ ότι τον άνθρωπο που λατρεύω τον χάνω και αρχίζω να νιώθω συναισθήματα που δεν τα έχω ξανανιώσει ποτέ μου. Την άλλη μέρα το πρωί έρχεται ένα μήνυμα από τον Νίκο που μου λέει ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ μικρός και ότι καλά να περνάω με τον κόμενό μου στο ταξίδι μας. Τα τηλέφωνα γινόντουσαν από την Αράχοβα όπου είχε πάει διακοπές και εκεί που έπινε μπύρες με μια παρέα που γνώρισε κατάλαβε ότι από την κουβέντα ότι ήταν η κολλητή του Χάρη και ότι αυτός ήταν μαζί μου για σκι. Εγώ βρέθηκα στο μηδέν. Ο Νίκος με έβριζε από την Αράχοβα, ο Χάρης με είχε παρατήσει στο ταξίδι και εγώ σχαινόμουν τον εαυτό μου. Τις υπόλοιπες μέρες, μέχρι το ταξίδι της επιστροφής, το μόνο που σκεφτόμουν
ήταν ότι δεν ήθελα να χάσω το Χάρη. Τον ήθελα και ας μην έκανα σεξ μαζί του. Προσπαθούσα να δικαιολογηθώ, αλλά δεν με άκουγε. Κάποια στιγμή τελειώνει το ταξίδι και γυρνάμε μαζί στην Αθήνα. Κοιμόμαστε μαζί τα επόμενα δύο βράδια, αλλά δεν με ακουμπάει. Μου ανακοινώνει ότι φεύγει μόνη μας στο Λονδίνο και ότι θέλει να πάω κι εγώ εκεί με την πρώτη ευκαιρία και να είμαστε μαζί. Μου είπε ότι καταλαβαίνει ότι ήταν μια ανοριμότητα αυτό και ότι με συγχωρεί. Φεύγει λοιπόν και το πρώτο βράδυ με παίρνει τηλέφωνο από το Λονδίνο και μου λέει «Καλή συνέχεια στη ζωή σου. Ξέρω ότι δεν το λήξαμε όπως θα έπρεπε. Δεν θέλω να σε ξαναδώ ποτέ. Πέταξες 3 πολύ ωραία χρόνια και απλά δεν είχα τη δύναμη να στο πω κοιτάζοντάς στα μάτια». Αυτό ήταν. Δεν μου ξαναμίλησε ποτέ. Ποτέ. Με τον Νίκο τα ξαναείπαμε. Βγήκαμε μερικές φορές. Δεν τα φτιάξαμε όμως. Πηδιόμασταν για 1-2 μήνες, αλλά το σεξ δεν ήταν το ίδιο με πριν. Τον θεωρούσα υπεύθυνο για τη σχέση που έχασα και αυτός μου έλεγε ότι δεν μπορούσε να με εμπιστευτεί πια. Στο Χάρη έστελνα κάθε μέρα μηνύματα για 2 χρόνια. Του ζητούσα συγγνώμη, του έλεγα ότι τον λατρεύω. Μάθαινα από κοινούς φίλους πότε έρχονταν στην Ελλάδα και προσπαθούσα να τον δω. Δεν μου απαντούσε ποτέ. Πέρσι, μια Κυριακή, με παίρνει τηλέφωνο η φίλη μου η Νεφέλη. Μου λέει «Κάθεσαι». Είμαι στην Κηφισιά και είδα το Χάρη. Κρατούσε το χέρι ενός μικρού αγοριού και δίπλα του ήταν η γυναίκα του. Έπαθα σοκ. Εγώ μέχρι τότε ξυπνούσα και κοιμόμουν, πιστεύοντας ότι κάποια στιγμή θα ξαναείμαστε μαζί. Είχαμε ζήσει τόσες δυνατές στιγμές που πίστευα ότι παρόλο που τον κεράτωσα, αποκλείεται να τον έχασα για πάντα. Και με άλλους που ήμουνα, δεν υπήρξε μέρα που να μην πίστευα ότι ο Χάρης θα γυρίσει. Περίμενα να έρθουν έτσι τα πράγματα, ώστε να μας δοθεί ευκαιρία να κάτσουμε μια μέρα σε ένα τραπέζι ήρεμα, οι δυο μας, να κοιταζόμαστε στα μάτια και να πούμε 5 πράγματα. Να το εξηγήσω, να μου πει και αυτός γιατί το έληξε έτσι από μακριά. Θεωρώ ότι ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έχω κάνει. Αν τον είχα γνωρίσει 5-10 χρόνια αργότερα, θα είχαμε παντρευτεί σίγουρα. Βαράω το κεφάλι μου στον τοίχο, γιατί αυτά που τώρα ψάχνω σε κάθε σχέση που κάνω, αυτός μου τα είχε δώσει απλόχερα. Δηλαδή, τη συντροφικότητα, το ότι ήταν νέος και μιλάγε για οικογένεια, έκανε σχέδια και είχε τη διάθεση να λέει σε οικογενειακά τραπέζια ότι αυτή η γυναίκα είναι η γυναίκα που θα μου κάνει παιδιά. Και θυμάμαι, έκανε πλάκα και έλεγε «Έχουμε και 2 πράσινα μάτια, φανταστείτε το μωρό μας». Εγώ τότε γελούσα, το κορόιδευα και τώρα πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος που έχω κάνει στη ζωή μου. Δεν θεωρώ βέβαια ότι η ευθύνη είναι όλη δική μου. Είχε απέναντί του ένα κορίτσι 8 χρόνια μικρότερό του, που είχε φουλ καύλα και όρεξη να εξερευνήσει τα πάντα. Όταν αρχίσαμε να μην κάνουμε σεξ πολύ συχνά, είχα φτάσει στο σημείο να του προτείνω αν θέλει να φέρουμε άλλη μια κοπέλα. Του είπα, αν θες πράγματα να σε εξτάρουνε, πάμε. Είμαι μαζί σου σε όλα. Και ήταν πιο ξενέρωτος. Από τότε έχω πάει με αρκετούς. Ήταν ο πιο ξενέρωτος σύντροφος που είχα ποτέ. Πιστεύω ότι αν δεν είχαμε χωρίσει και τελικά είχαμε κάνει οικογένεια, θα τον κεράτωνε εκ των υστέρων. Γιατί δεν είχα την οριμότητα να καταλάβω ότι όλα αυτά που μου έδινε ήταν μεγάλα και σπουδαία. Αν τον γνώριζα τώρα, που έχω πάει με αυτούς που έχω πάει και έχω μέτρο σύγκρισης, ακόμα κι αν ξενέρωνα με το σεξ, θα έμενα μαζί του. Γιατί θα έβλεπα όλα τα υπόλοιπα που τώρα είναι πολύ πιο σημαντικά από το σεξ. Τότε είχα στο μυαλό μου τα στερεότυπα που όλοι συζήταγαν, πόσες φορές κάνουν σεξ και πηδιούνται δίχως αύριο, και θεωρούσα ότι είναι λάθος το ότι εμείς έχουμε κάτι πιο συντροφικό. Τώρα που το βλέπω από μια απόσταση, θα έλεγα ότι εν τέλει ίσως είχα βρει τον άνθρωπό μου και απλά εγώ νόμιζα ότι είναι σαν τις τσόντες που πρέπει να πηδιές από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τελικά όμως το σεξ δεν είναι το παν. Τώρα πασχίζω να βρω έναν άνθρωπο να κάνω τα ίδια πράγματα που έκανα μαζί του. Είναι σαν να ψάχνω σε όλους το Χάρη. Όποτε βγαίνω με κάποιον, αρχίζω να σβήνω κουτάκια. Έχει το ένα, έχει το άλλο, του λείπει αυτό, του λείπει το άλλο. Ακόμα και στις διακοπές, πάω στα ίδια μέρη που πήγαινα με το Χάρη. Προσπαθώ να το ξαναζήσω και βλέπω ότι είναι αδύνατο. Η πρώτη φορά που μιλήσαμε ανθρώπινα ήταν στην καραντίνα. Με την κατάσταση στην Αγγλία να έχει ξεφύγει και τα κρούσματα να ανεβαίνουν επικίνδυνα,
ένιωσα την ανάγκη να του στείλω ένα μήνυμα. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα διαφορετικά, ένιωσα ότι τον αγαπάω, αλλά με έναν άλλο τρόπο. Του έγραψα: «Ξέρω ότι έχεις πια οικογένεια. Σου γράφω επειδή ακούω ότι γίνεται χαμός. Θέλω απλά να μάθω αν είστε καλά». Μου απάντησε σε 3 δευτερόλεπτα: «Σε ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σου. Είμαστε καλά. Δώσε την αγάπη μου και τα φιλιά σου στη μαμά σου και τον μπαμπά σου. Βλέπω ότι προοδεύεις επαγγελματικά και χαίρομαι. Ελπίζω να είσαι καλά». Είμαι η Άντρα Κωνσταντίνου και μόλις ακούσατε το Sex Podcast. Για να ακούσετε και άλλες ιστορίες σαν αυτήν της Αριάδνης, μπείτε στο pod.gr, καθώς και στο Spotify, Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας. Αν έχετε μια ιστορία που πρέπει οπωσδήποτε να ακουστεί, στείλτε μας email στο sex@pod.gr. Για αυτό το επεισόδιο συνεργάστηκαν στην εκφώνηση η Μάιρα Άμσελεν, στη μουσική επένδυση ο Χρήστος Σούμκας, στην ηχοληψία και το μοντάζ η Χρύσα Κούρεντα. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.